Το βιβλίο για τη δική μου γενιά ήταν ένα μπαλκόνι στον κόσμο και τα κείμενα πυροδοτούσαν τη φαντασία μας. Αυτό απάντησε ο μετέπειτα πολυδιαβασμένος θεσσαλονικιός συγγραφέας, ο δικός μας Ισίδωρος Ζουργός, όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που οδήγησε την πένα του. Σήμερα τον έχουμε κοντά μας και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί νιώθω ιδιαίτερη τιμή που δέχτηκε να μου παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη. Κύριε Ζουργέ, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενούμε. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αφορμή λοιπόν για αυτή μας την κουβέντα, αν και για να πω την αλήθεια δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή για να συζητήσει κάποιος μαζί σας, είστε πάντα επίκαιρος, είναι η επερχόμενη έκθεση βιβλίου και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω ίσως με το πιο απλό ερώτημα, συνάμα κέριο. Στην εποχή του διαδικτύου, στην εποχή της εικόνας, σήμερα, οι Έλληνες διαβάζουν βιβλία? Ξεκινήσουμε έτσι λίγο να σχολιάσουμε αυτό εδώ το ερώτημα που είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο μια διευκρίνηση, η οποία είναι απαραίτητη για τους φίλους και τις φίλες της Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές υπάρχει η σύγχυση ανάμεσα σε δύο σημαντικούς θεσμούς του βιβλίου στην πόλη. Ξεκινάει σε λίγες μέρες το Φεστιβάλ Βιβλίου της Παραλίας. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία εδώ και πάνω από 10 χρόνια γίνεται στους χώρους της έκθεσης, συνήθως το μήνα Μάιο. Άρα λοιπόν οι δύο βασικές εκδηλώσεις του βιβλίου ήταν η Διεθνής Έκθεση, η οποία είχε και μία συνεργασία με πολλές χώρες, αλλά ταυτόχρονα και αυτή η παλιά, η δικιά μας, το Φεστιβάλ Βιβλίου της Παραλίας. Ξεκινάει λοιπόν σε λίγες μέρες το Φεστιβάλ Βιβλίου της Παραλίας, το οποίο είναι πιο παλιό, πρέπει αν δεν κάνω λάθος να έχουν περάσει τα 30 χρόνια, αλλά να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι είναι δύο οι θεσμοί αυτοί οι οποίοι τρέχουν. Κάθε ένας από αυτούς έχει τα πλεονεκτήματά του, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω. Ας πούμε το Φεστιβάλ Βιβλίου αυτό της Παραλίας δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι στην καθημερινότητά τους δεν έχουν το βιβλιοπωλείο ως χώρο επίσκεψης, κάνοντας βόλτα οικογενειακά ή μοναχικώς, να ξεφυλίσουν κάποια βιβλία. Ενώ η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει περισσότερο και με τον επαγγελματικό χώρο του βιβλίου, δηλαδή με συναντήσεις ανάμεσα σε ξένους εκδότες, σε συγγραφείς και μεταφραστές. Αυτά έτσι λίγο για να διευκρινίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση, ήταν σημαντική. Υπάρχει η σύγχυση και με πολλούς φίλους που έχω μιλήσει. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε μετά από και συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου της Παραλίας. Mm-hmm, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στο ερώτημά μας, και αν θέλετε μπορώ να το επαναλάβω, στην εποχή του διαδικτύου και της εικόνας οι Έλληνες διαβάζουν βιβλία? Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Εκεί που στο δυτικό κόσμο κυρίως το βιβλίο είχε μία πρωτοκαθεδρία πληροφόρησης, αλλά αν το θέλετε και απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου, κάποια στιγμή η ανάπτυξη της τεχνολογίας έφερε στους πάντες του πλανήτη την εικόνα δωρεάν και με πάρα πολύ σταγηνευτικές προτάσεις. Δεν έχει υπάρξει όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, εποχή στον ανθρώπινο πολιτισμό που οτιδήποτε είχε να κάνει με πληροφόρηση ή με διασκέδαση ή με μόρφωση μέσω της εικόνας να είναι τόσο απτό και προσβάσιμο όπως είναι αυτή την εποχή. Ας πούμε, όταν ήμουν εγώ έφηβος, θα έπρεπε να στηθώ σε μία ουρά δισκοπολίου για να αγοράσω ένα δίσκο βινιλίου, ο οποίος ήταν πολύ ακριβώς για το χαρτζηλίκι της εποχής, ενώ τη σημερινή, και να πληροφορηθώ και να διαβάσω βιβλία κυρίως, τη σημερινή εποχή σε όλους μας είναι εύκολο με μία περιήγηση στο διαδίκτυο να βρεθούμε μπροστά σε χιλιάδες ταινίες, χιλιάδες θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις όπερας, αθλητικά γεγονότα, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πειρασμός της εικόνας, η οποία είναι σαγηνευτική, και κάποια στιγμή, όπως ήταν αναπόφευκτο, αυτός ο πειρασμός της εικόνας και η κυριαρχία της εικόνας να έχει μια επίδραση στις αναγνωστικές συνήθειες. Οπότε για να έρθω στην καρδιά του ερωτήματος, ναι, πραγματικά έχει επηρεαστεί η ανάγνωση. Όχι όμως σε ένα βαθμό που πολλές φορές ακούω γύρω μου ότι έχει καταργηθεί η ανάγνωση ή ότι υπάρχει μόνο εικόνα. Η ανάγνωση εξακολουθεί και υπάρχει. Η εγγραμματοσύνη του ελληνικού πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες έχει ανέβει και το βιβλίο έχει αποδείξει και εν μέσω πανδημίας και καραντίνας ότι έχει τις
δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος αργότερα, μπορούμε και να μιλήσουμε και λίγο για το ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα της ανάγνωσης των βιβλίων σε σύγκριση, παράδειγμα, με τη θέαση οποιοδήποτε προϊόντος. Φυσικά και θα μας δοθεί ο χρόνος και χαίρομαι γιατί όντως βρίσκουμε πλεονεκτήματα στο βιβλίο. Αν μου επιτρέπετε, είναι κάτι που μας συντρόφευε και θα μας συντροφεύει και εγώ δεν είμαι της άποψης ότι αυτό το χειροποίητο δημιούργημα κάποια στιγμή θα σβήσει. Λοιπόν, να γυρίσω σε εσάς. Μέσα από το συγγραφικό σας έργο ξεπίδησε, θα έλεγα, το τελευταίο σας μυθιστόρημα, «Οι Ρετσίνες του Βασιλιά». Εμένα μου έκανε σαν μια φωτογραφία της ελληνικής πραγματικότητας και τα έχει όλα εδώ που τα λέμε. Έχει ανεργία, μετανάστευση, έχει προδοσία, έχει εξουσία, έχει βασιλιάδες και γελοτοποιούς. Πείτε μας δύο λόγια για την ανάγκη που σας όθησε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. «Οι Ρετσίνες του Βασιλιά», που είναι το τελευταίο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 19, ήταν δηλαδή λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, είχε ως βασικό του θέμα και ως βασικό προβληματισμό το πώς είναι ένας άνθρωπος όταν αποδομείται η εξουσία του. Και όταν μιλάμε για εξουσία, δεν πρέπει να φανταστούμε μόνο την πολιτική εξουσία, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών εξουσίες. Η οικονομική εξουσία, η εξουσία του, η γονεϊκή εξουσία, η εξουσία του χρήματος, η εξουσία η ανδρική στις παραδοσιακές κοινωνίες έναντι της θέσης της γυναίκας. Οπότε λοιπόν ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πάρα πολλές εξουσίες. Με απασχολούσε πάντα το να περιγράψω μυθιστορηματικά το πώς ένας εξουσιαστικός άνθρωπος αρχίζει και καταραίει, καθώς συνειδητοποιεί ότι τα γυρατιά είναι στο κατόφλι του και ότι όλες αυτές οι βεβαιότητες της δύναμης που κατήχε έχουν πια σταματήσει να είναι βεβαιότητα. Το βιβλίο λοιπόν, «Οι Ρετσίνες του Βασιλιά», ασχολείται με έναν επιτυχημένο άντρα κάποιες ηλικίες, πάνω από 70, ο οποίος στα πρόθυρα της κατάθλιψης πηγαίνει στο χωριό της γυναίκας του και αποφασίζει να μείνει εκεί και να περάσει ένα χειμώνα. Αυτή τη διαμονή εκεί έχει να κάνει με τις προβληματικές οικογενειακές σχέσεις που έχει αφήσει πίσω του. Έχει τρεις κόρες με τις οποίες δεν πολύ μιλάει, είναι σχεδόν μαλωμένος. Και οι μόνοι άνθρωποι τους οποίους μπορεί να συναναστραφεί είναι οι λαϊκοί άνθρωποι στο καφενείο του χειμώνα. Αυτό είναι μια εμπειρία γι' αυτόν. Μελετούμε λοιπόν εκεί, μέσα από αυτό το μυθιστορηματικό εύρημα, την Ελλάδα των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή την Ελλάδα που έχει πια, ή τουλάχιστον θέλει να πιστεύει ότι έχει περάσει την κρίση που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Βρίσκεται λοιπόν σε μια Ελλάδα η οποία έχει τα περισσότερα παιδιά της να δουλεύουν ή να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Μια κρίση η οποία έχει αποδομήσει, αν θέλετε, όλες τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Μια ελληνική επαρχία η οποία έχει τυραννιστεί πάρα πολύ από πολλές επιξοδότητες. Ένας λοιπόν σε εισαγωγικά βασιλιάς, ένας εξουσιαστικός άνθρωπος, βρίσκεται ενώπιον των υποτακτικών του, οι οποίοι όμως υποτακτικοί κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι πια τόσο υποταγμένοι. Και διαβάζοντας το κανείς, θα δει και πολλά κακώς κείμενα να θίγονται σε διάφορους τομείς, όπως περιγράψατε κι εσείς. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει τρόπος όχι μόνο να τα στυλιτεύσει, αλλά και να τα διορθώσει ένας συγγραφέας μέσα από τις σελίδες των έργων του. Πιστεύετε ότι γίνεται κάτι τέτοιο? Δεν θα μπορούσα να πω ότι με τα βεβαιότητας έχουμε πάντα αυτά αποτελέσματα. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο πραγματικά να πιστεύαμε ότι η τέχνη μπορεί να θεραπεύσει όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι ο βασικός, το πρώτο σκαλοπάτι της τέχνης είναι να υπενυχθεί ή να δείξει αυτές τις ασχήμιες με κάποιους τρόπους, οι οποίοι δεν είναι η άμεση, δεν είναι το δίδαγμα, αλλά είναι ένας τρόπος διαφορετικός για να δούμε τις όποιες ασχήμιες μας έχουμε, είτε ως πρόσωπα είτε ως κοινωνία, και με κάποιο τρόπο μέσα από τη συνείδηση των αναγνωστών να προβούμε όλοι σε κάποιο είδους αυτοβελτίωση. Mm-hmm. Τώρα, επειδή εκπέμπει ο Λίμπερο από τη Θεσσαλονίκη, φυσικά φτάνουμε παντού, αλλά εγώ θα εκμεταλλευτώ αυτό το γεγονός. Είστε Βέρος Θεσσαλονικιός, έχετε υμνήσει την ιστορία αυτής της πόλης στα βιβλία σας, ζείτε και εργάζεστε εδώ ως δάσκαλος. Και αναρωτιέμαι, οι σιρήνες της Πολύβοης, όπως την είχατε περιγράψει κάποια στιγμή, Αθήνας, δεν υπήρξαν έτσι ποτέ αρκετά δελεαστικές για σας, ή ισχύει μάλλον αυτό που γράψατε στη σκιά της Πεταλούδας, ότι νυχτώνει διαφορετικά στη Μακεδονία? Ότι νυχτώνει διαφορετικά στη Μακεδονία είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι η τέχνη
συγγραφής έχει μία πολυτέλεια, την οποία δεν την έχουν οι άλλες τέχνες. Αν ήμουν, για παράδειγμα, μουσικός, αν ήμουν ηθοποιός, αν ήμουν ένας άνθρωπος του χορού και του θεάματος, λίγο πολύ με κάποιο τρόπο θα αναγκαζόμουν να πάω στην Αθήνα. Προφανώς και η Αθήνα είναι μία σιρήνα, όπως την περιγράψατε, διότι στην Αθήνα κανείς κάνει πάρα πολλές επαγγελματικές σχέσεις, είναι πολύ πιο κοντά σε ευκαιρίες, σε ρεθίσματα, σε πολλά. Όμως η τέχνη της γραφής, τουλάχιστον για έναν αριθμό συγγραφέων, απαιτεί και κάποιο είδους ησυχία, κάποιο είδους μόνωση. Η Θεσσαλονίκη, όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, σε σχέση με την Αθήνα, προσφέρει αυτή την ησυχία και τη γαλήνη, την οποία ένας πεζογράφος την έχει ανάγκη. Από την άλλη, να σας πω και κάτι άλλο, ότι η αγάπη για τον τόπο είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και εγώ προσωπικά δεν θα είχα καμιά διάθεση να το θυσιάσω επουδενή. Προφανώς και μέσα από ένα ταξίδι μπορεί κάποιος από κάποιες συχνές επισκέψεις στην Αθήνα να κερδίσει κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά το να ακούς τις φωνές του γενέθλιου τόπου σου, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Πάντως αυτή την αγάπη σας σίγουρα την έχουν δει, την έχουν απολαύσει οι αναγνώστες των βιβλίων σας. Και μέσα από αυτό, ορμόμενη, θα ρωτήσω τι είναι αυτό που σχεδόν μετατρέπει, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, ένα συγγραφέα σε σύγχρονο ιστορικό. Θέλω να πω ότι είναι μήπως μια τάση της εποχής. Είδαμε και κάτι ανάλογο, τα δικά σας βιβλία βέβαια ήταν προάγγελοι όλων αυτών, αλλά είδαμε κάτι ανάλογο με το σενάριο και τη σκηνοθεσία του κυρίου Τσαφούλια στο Έτερος Εγώ. Εκεί ακριβώς έχει εμπλακεί σκόπιμα το ιστορικό στοιχείο με τη μυθοπλασία. Τελικά μετατρέπεστε σε ένα σύγχρονο ιστορικό, κύριε Ζουργέ? Όχι, δεν θα το έλεγα ιστορικό, θα το έλεγα ένας ερμηνευτής, ένας αναγνώστης της ιστορίας, ένας σχολιαστής της ιστορίας είναι ο συγγραφέας, ο οποίος ασχολείται με ιστορικά περιβάλλοντα. Αυτό το οποίο έχω κάνει εγώ σε πάρα πολλά βιβλία μου, το να παίρνω μια πτυχή της ιστορίας της πόλης και μέσω της μυθοπλασίας να φτιάχνω, αν το θέλετε, ολόκληρα σύμπαντα, γιατί ένα μυθιστόρημα είναι ένα σύμπαν ολόκληρο, στο οποίο καλούμε τον αναγνώστη να βουτυχτεί μέσα του. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έργο τέχνης, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα της ιστορίας, αλλά από εκεί και πέρα φεύγει από αυτό, φτιάχνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το στάδιο της επικοινωνίας του αναγνώστη με το μυθιστόρημα, αναπόφευκτα ο αναγνώστης συναντά και πτυχές της ιστορίας της πόλης του, τις οποίες δεν έτυχε ίσως να τις ακούσει και του φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και γι' αυτό τον λόγο πολλές φορές, συζητώντας με αναγνώστες όλα αυτά τα χρόνια, άκουσα μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, ότι με αφορμή τα βιβλία σας έψαξα και είδα λεπτομέρειες αυτής της πόλης, οι οποίες μου ήταν άγνωστες. Άρα λοιπόν, το να γνωρίσει κάποιος λίγο παραπάνω την ιστορία της πόλης του είναι κάτι που συμβαίνει, αν και ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι αυτός. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να γεννήσουμε τέχνη, να γεννήσουμε μυθοπλασία. Αλλά μαζί με αυτήν έρχεται και ένα απρόσμενο δώρο. Πάντως εμείς θα κάνουμε και ένα δώρο, τώρα που το είπατε, στους ακροατές μας, μέσα από ένα διαγωνισμό, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και τις εκδόσεις Πατάκη, θα χαρίσουμε τώρα για το καλοκαίρι τα βιβλία σας. Σε μία από τις συνεντεύξεις σας, την οποία παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οφείλω να ομολογήσω, μιλώντας για τους γονείς σας και για τον τρόπο που σας μεγάλωσαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αναφερθήκατε στην ευγένεια που θεωρούνταν εκ των όνου κάνευ. Σήμερα η ευγένεια, ο πολιτισμός αν θέλετε, υπάρχει πια στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, υπάρχει στους νέους ή μήπως, όπως εύστοχα είχα διαβάσει από τη Λίλιαν Χέλμαν, διανύουμε τον καιρό των αχρίων? Νομίζω, εγώ προσωπικά παίρνω αντιφατικά μηνύματα, ξέρετε, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Από τη μία υπάρχει μια διαπίστωση που δεν είναι μόνο δικιά μου, που τη μοιράζεται πολύ κόσμος, ότι η όψη της παλιάς γοητευτικής αστικής ευγένειας, η οποία ήταν επιταγή κοινωνική για όποιον είχε γεννηθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 60, ότι έπρεπε να φέρεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ότι είχες, δεν είχες όρεξη, έπρεπε να λες την καλημέρα σου, ότι έπρεπε να τρως κάπως. Αυτό ήταν ένα κοινωνικό αίτημα ή, αν το θέλετε, μια κοινωνική φιλοδοξία, ακόμα και των πιο λαϊκών ανθρώπων, να ενδυθούν αυτού του είδους της ευγένειας. Εγώ μεγάλωσα γεννημένος από λαϊκούς ανθρώπους, γεμάτους αξιοπρέπεια, οι οποίοι δεν το θεωρούσαν δεδομένο ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν
θα μεγαλώσω με αυτό το ένδυμα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε στον ίδιο βαθμό. Από την άλλη όμως έχουμε και όψεις της νεολαίας, οι οποίες μας δίνουν κουράγιο ότι ναι, μπορεί ίσως να έχει λείψει ένα κομμάτι αυτής της παλιάς αστικής ευγένειας, αλλά όμως υπάρχει μια άλλου είδους ευγένεια, η οποία έρχεται από τις καινούργιες γενιές. Γι' αυτό σας λέω ότι τα μηνύματα που εγώ παίρνω είναι κάποιες φορές αντιφατικά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάω τώρα στο 7ο κατά σειρά μυθιστόρημά σας, σκηνές από το βίο του Ματία Σαλμοσίνο. Τότε νομίζω θελήσατε με κάποιο τρόπο να ξανοιχτείτε και πέρα από τα σύνορα των προηγούμενων έργων σας, πέρα από την Ελλάδα, να αγκαλιάσετε μάλλον όλη την Ευρώπη και πολιτισμικά και γεωγραφικά. Και είναι δική μου εικασία αυτό, ίσως με αφορμή την ανησυχία σας για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, για την εικόνα της. Οδεύοντας, όπως όλα δείχνουν προς το τέλος αυτής της πανδημίας, θεωρείτε ότι σήμερα πια η Ευρώπη έχει τις βάσεις να ξαναγεννηθεί και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά ακόμη? Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια γιγαντοερώτηση. Ναι, ναι, είναι. Με δύο μεγάλα σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι, ας μου επιτρέψετε λίγο να πω 2-3 πράγματα για το τι ήταν αυτό που γέννησε τον Ματία Σαλμοσίνο, το σκηνές από τον βίο του Ματία Σαλμοσίνο. Συνέλαβε την ιδέα της συγγραφής αυτού του βιβλίου όταν ξεκινούσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, τότε που οι περισσότεροι από εμάς είχαμε ανάγκη, υπαρξιακή ανάγκη αν το θέλετε, να γαντζωθούμε από κάτι το απολύτως θετικό. Ήταν και τι το όραμα που είχαμε για τη χώρα μας, έβαζε νερά από πάρα πολλές πλευρές. Ήθελα λοιπόν εγώ να επινοήσω έναν απόλυτα θετικό, απολύτως θετικό ήρωα μυθιστορήματος. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι επειδή εγώ ήθελα πάντα τη Θεσσαλονίκη μου να την βάλω όσο το δυνατόν, όσο το επέτρεπαν τα ιστορικά δεδομένα και όσο μπορούσα εγώ μέσα στο χορό του ευρωπαϊκού γύρνεσθε, γι' αυτό τον λόγο πήρα ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη εδώ τον 17ο αιώνα και αποφάσισα να το βάλω και αυτό σε ένα μυθιστόρημα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, τοποθετεί την κάμερα της αφήγησης πάνω από όλη την Ευρώπη, την Ευρώπη του 1650 και του 1700, και προσπαθεί να καταγράψει την εξέλιξη της δυτικής σκέψης, η οποία πηγαίνει ταυτόχρονα με την εξέλιξη του ορθού λόγου και της επιστήμης, και έτσι γεννήθηκε ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει την ιστορία της Ευρώπης εκείνη την εποχή και στην οποία με περιττό θράσος, να το πω λίγο χαριτολογώντας, βάζω και τη δικιά μας τη Θεσσαλονίκη στο κομμάτι που της αναλογεί. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να φτιάξει το όνειρό της, αν θέλετε θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι και εκεί έχω την αίσθηση ότι έχουμε κάποια αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία είναι φανερό ότι σε κάποιες περιπτώσεις η Ευρώπη αδυνατεί να παίξει το ρόλο τον οποίο θα θέλαμε όλοι μας, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις λέμε ότι μα ναι, πέρα από την Ευρώπη δεν υπάρχει κάποια άλλη ελπίδα, κάτι το οποίο περισσότερο από εμάς το συμμεριζόμαστε. Νομίζω ότι το στοίχημα της Ευρώπης θα φανεί αν θα είναι επιτυχές ή όχι, αυτή την αίσθηση έχω, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί θα φανεί τελικά αν μπορεί να περπατήσει με τη δύναμη την οποία θα θέλαμε όλοι ή αν τελικά θα αποδειχθεί ομιγέννητο ένα ιστορικό στοίχημα ατελέσφορο. Μάλιστα. Τώρα, οδεύοντας και προς το τέλος αυτής της κουβέντας μας, παρά το γεγονός ότι οι κριτικές για τα έργα σας ομολογουμένως είναι διθυραμβικές, ίσως και να υπάρχουν αντίθετες απόψεις που σας έχουν θορυβήσει ή σας έχουν ενοχλήσει. Και είναι ένα ερώτημα αυτό. Δίνετε σημασία στις αρνητικές κριτικές, κύριε Ζουριέ? Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα το οποίο αφορά τη σχέση των συγγραφέων με τους κριτικούς τους. Είναι απολύτως ανθρώπινο κάποια στιγμή να υπάρχει μία αμηχανία, να το πω, αν το θέλετε, μία αίσθηση δυσάρεστη όταν αυτό το οποίο με τόσο κόπο έχει φτιάξει, ο άλλος με κάποιο τρόπο το αποδομεί, έτσι, με κάποιο τρόπο το απαξιώνει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό, γιατί εγώ έχω βρεθεί μπροστά σε κριτικές αρνητικές ή τουλάχιστον σε κριτικές με ομολογουμένως εγώ δεν είχα πολλές αρνητικές κριτικές. Είχα όμως και κριτικές οι οποίες είχαν αρνητικές επισημάνσεις, έτσι, mm-hmm. κάποια μερικά σημεία. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι επισημάνσεις μέσα μου έμειναν
από το είδος του κειμένου, νομίζω, και κατά πόσο αυτή η κριτική έχει την εσωτερική της αλήθεια ή έχει κάποιο άλλο είδος σκοπιμότητες, γιατί ξέρετε και η ιδιοτέλεια είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό και υπάρχει σε όλες μας οι δηλώσεις. Έτσι ακριβώς. Πάντως έμεινα στην αρχή του ερωτήματός μου στο ότι όντως οι περισσότερες ήταν διθυραμφικές και παραμένουν. Τώρα να ρωτήσω, κύριε Ζουργέ, περιμένουν κάτι οι αναγνώστες από εσάς αυτόν τον καιρό? Υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορείτε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας να το ακούσουν σήμερα από εδώ από την εκπομπή μας? Ναι, έχει ολοκληρωθεί το 10ο μου μυθιστόρημα, το οποίο θα κυκλοφορήσει άνευ απρόπτου μέσα στον Οκτώβρη, το οποίο θα είναι ένα εκτενές βιβλίο. Εκείνο που μπορώ να σας πω μόνο είναι ότι αναφέρεται στο Βυζάντιο. Αυτό ήταν ένα όνειρο που το είχα δεκαετίες τώρα, το να γράψω για το Βυζάντιο, γιατί ήταν μια εποχή η οποία με ενδιέφερε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι μέσα με τέλη Οκτωβρίου, άνευ απρόπτου. Και από εκεί και πέρα φυσικά το βιβλίο ταξιδεύει μόνο του, συναντάει τους αναγνώστες και ο συγγραφέας κάθεται, ανασκουμπώνεται, μαζεύει τις δυνάμεις του και σκέφτεται τα επόμενα σχέδια. Αυτό είναι το νέο το πλήρω. Αυτό είναι το νέο. Τώρα το δημοσιογραφικό μου δαιμόνιο εμένα με καλεί να σας ρωτήσω και ποιος είναι ο τίτλος, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το μοιραστείτε. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Είναι νωρίς, εντάξει. Κρατάμε το ότι είναι ένα εκτενές μυθιστόρημα, ότι είναι μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον που είναι ο Ανατολικός Μεσαίωνας, δηλαδή το Βυζάντιο. Να κρατήσουμε ότι θέλει να έχει μια άλλη οπτική από τις συνηθισμένες για αυτή την εποχή, γιατί ξέρετε πολλές φορές η άποψή μας για το Βυζάντιο είναι ότι ήταν η εποχή μόνο των συνωμοσιών ή όλα αυτά. Το Βυζάντιο ήταν ταυτόχρονα με την μοναρχία του και μια φωτισμένη εποχή των γραμμάτων και μια εποχή πνεύματος. Θέλει λοιπόν να φωτίσει και αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, περισσότερο αυτό το κομμάτι, το κομμάτι των βυζαντινών γραμμάτων. Αυτό, νομίζω ότι... Ωραία, μας καλύψατε μέχρι στιγμής, με αδειμονία θα το περιμένουμε. Λοιπόν, είχαμε πει στην αρχή ότι θα αναφερόσασταν σε κάποια θετικά του βιβλίου και μάλλον νομίζω ότι με αυτήν την ερώτηση θα ήθελα να κλείσω την κουβέντα μας εν τέλει. Ποια είναι αυτά τα θετικά που μπορούν όλους να μας κάνουν στο αρχής γενομένης από σήμερα από αύριο να πάρουμε ένα βιβλίο και να το έχουμε στην τροφιά μας? Το πρώτο που ήθελα να πω ως γενική οδηγία προς ναυτιλωμένους είναι ότι θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε το βιβλίο ως έναν καταναγκασμό, ο οποίος καταναγκασμός έχει ξεκινήσει από τα σχολικά χρόνια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι το βιβλίο, εκτός από εργαλείο που είναι σε πολλές περιπτώσεις, ταυτόχρονα είναι και μια διασκέδαση. Θα πρέπει να μάθουμε στη σχέση μας με το βιβλίο να απολαμβάνουμε. Αν δεν απολαμβάνουμε, παράδειγμα, τη λογοτεχνία, επί της ουσίας έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αν η λογοτεχνία είναι μόνο μία επιταγή του πρέπει, χωρίς καθόλου απόλαυση, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που θα ήθελα να αναπτύξω είναι το εξής. Γιατί τελικά λέμε σε αυτή την εποχή της εικόνας, της φαντασμαγορίας της, ότι η ανάγνωση είναι κάτι πολύ σημαντικό? Είναι, ξέρετε, κάτι που το λέω συχνά στους μαθητές μου ή το λέω στους φοιτητές σε εκδηλώσεις που γίνονται εδώ και χρόνια. Η ανάγνωση έχει την ικανότητα να ασκεί πάρα πολλές λειτουργίες μέσα μας. Από τη μνήμη, τη συγκέντρωση της προσοχής, τη συναισθηματική συμμετοχή, πάρα πολλά θετικά. Κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός λειτουργιών στον αναγνώστη, οι οποίες όσο περισσότερο τις δουλεύει κανείς, τόσο είναι μεγαλύτερο το κέρδος του. Και τελειώνω με το εξής. Μα ποιο είναι τελικά το κέρδος το να διαβάζει κανείς βιβλία? Φυσικά δεν σημαίνει ότι όποιος δεν διαβάζει βιβλία δεν είναι καλός άνθρωπος. Το κέρδος του να διαβάζουμε βιβλία είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές στους μαθητές μου, ότι φανταστείτε ότι ζείτε σε ένα κλειστό δωμάτιο, αλλά υπάρχει μια πόρτα η οποία έχει 5 εκατοστά άνοιγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαβάζει βλέπει τον κόσμο από αυτή τη μισά ανοιχτή πόρτα. Αυτός ο οποίος έχει αναπτύξει το μηχανισμό της ανάγνωσης βλέπει τον κόσμο μέσα από την πόρτα που είναι ορθάνη. Αυτό είναι ένα βασικό κέρδος για το βιβλίο. Διευρύνεται ο ορίζοντάς μας για τον κόσμο. Με την ελπίδα λοιπόν ότι και τα δικά σας βιβλία για τους ακροατές μας θα είναι έτσι ένας τέτοιος ορίζοντας, διευρυμένος. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την κουβέντα. Τη θεώρησα
τη θεώρησα πολύ ενδιαφέρουσα και πραγματικά ήταν τιμή να σας φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.